Λοιπόν, εγώ θεωρώ, παιδιά, απλά ότι πούλησε για να πάει. Δεν έχει σημασία αν θα πάει Tencent ή Alibaba. Το πρόβλημά του δεν είναι ότι άλλαξε κάτι. Πούλησε γιατί αυτή τη στιγμή θα δηλώσει και θα κλείσει τα ταμεία του στην Αμερική ως ζημιά, ως μεγάλη ζημιά. Αυτό το 20% εντός εγώ που θα πάθει ζημιά αυτή τη στιγμή, είτε τι μεταφέρει αυτό το ποσοστό που πούλησε, είτε στην Tencent, είτε το πουλήσει στην, το βάλει στην Alibaba, έχει κέρδος. Έχει κέρδος γιατί γλιτώνει εφορίες από εδώ πέρα αφού κλείνει με ζημιά. Έχει κέρδος. Τέλος πάντων, μπορεί να είναι σαν βάρκα σαν νερά, αλλά είναι και ευκαιρία για αυτό να μετακινηθεί άμα ήθελε να μετακινηθεί. Δεν ξέρω αν τη χρησιμοποιεί αυτή την τακτική ο Μπράγκη. Τη χρησιμοποιεί. And one of the problems with tax loss harvesting is you can buy back the same security after 30 days. Mm-hmm. And in the 30 days, it can move. So it can move against you. With the idea in 30 days, I'll buy it back. I sold Alibaba. I moved the proceeds to Prosys. Not Tencent, but the Prosys.